απόφαση δική μου σήμερα, η οποία έχει αναπτυχθεί και στη διάρκεια, έτσι, έχει συγκροτηθεί η ομάδα διοίκησης έργων και του πανηγύρι, η λεγόμενη όδη, όπως ακριβώς προκύπτει από την εγκεκριμένη νέα κανονιστική απόφαση που διέπει τη διαχείριση της Ευρωπανίγυρης Άγρος Οριστικού. Ήδη έχουν αποσταλεί με email από τις 2/9 στους δύο επικεφαλείς, στον κύριο Μπουρνάκη και στην κυρία Γραμμένο. Έχουν ενοχληθεί από το γραφείο μου άλλες 3 φορές τουλάχιστον τηλεφωνικά. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση, οπότε όφυλα, δεν μπορεί η Ευρωπανίγυρη να περιμένει. Έχουμε 16 μέρες, δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή. Έτσι, η Ευρωπανίγυρη είναι σε εξέλιξη. Όφυλα και τηρώντας αναλογικά τη διαδικασία να κάνω τη συγκρότηση της ΟΔΕ. Κύριε Πρόεδρε, πάρτε και την απόφαση. Στην οποία εννοείται έχω συμπεριλάβει και τα 2 άτομα της μειοψηφίας. Είχαμε αποφασίσει εξ αρχής να ενημερώσουμε σήμερα επίσημα το Σώμα για τη θέση μας και την άποψή μας. Πέρυσι ψηφίστηκε νέα κανονιστική για την Ευρωπανίγυρη με τους δέους όρους και με τα άρθρα όπως ακριβώς ψηφίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο άρθρο 4, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζει πράγματι αυτήν την ομάδα διοίκησης έργων, όπου σε αυτή την ομάδα διοίκησης έργων συμμετέχουν και σύμβουλοι της μειοψηφίας. Εμείς από την πλευρά μας, επειδή ως προς το άρθρο 4 διαφωνούμε, δεν συμφωνούμε, διότι εκτός όλων των άλλων η Ευρωπανίγυρη είναι και ένα οικονομικό γεγονός. Αυτή η Επιτροπή συγκροτείται και αναλύει κάποια προβλήματα. Τα οικονομικά όμως ζητήματα είναι αυτά τα οποία είναι κυρίαρχα. Πιστεύουμε και στο παρελθόν, πιστεύουμε και τώρα, θα πιστεύουμε και αύριο, ότι η καθήλυνα Επιτροπή η οποία πρέπει να είναι για την Ευρωπανίγυρη είναι η Οικονομική Επιτροπή. Γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι το σπουδαιότερο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έσοδο για το Δήμο και η Οικονομική Επιτροπή, κατά τη δική μας άποψη, είναι αυτή η οποία πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο λειτουργίας της Ευρωπανίγυρης. Αυτό υποστηρίξαμε και στο παρελθόν, το υποστηρίζουμε και τώρα, αυτό θα υποστηρίζουμε και αύριο, αν προκύψει μία αλλαγή της κανονιστικής. Επιπλέον, φέτος, επιβάλλεται η Οικονομική Επιτροπή να είναι το καθήλυνα αρμόδιο όργανο, γιατί δεν υπάρχει και αντίστοιχος αντιδήματος οικονομικός. Η απόφαση του Δημάρχου ήταν να μην υπάρχει αρμόδιος αντιδήματος οικονομικών, που σημαίνει ότι ή θα εκτελεί ο ίδιος όλες αυτές τις αρμοδιότητες, φυσικά οι υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, στον βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν λόγω των αρμοδιοτήτων. Άρα, ακόμη ένας λόγος φέτος επιβάλλεται, η Οικονομική Επιτροπή θα είναι αυτή που θα μεριμνήσει για την λειτουργία και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή την Επιτροπή. Θεωρούμε ότι ό,τι έχει να κάνει με το πανηγύρι θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον τα βασικά τα θέματα. Άρα, από αυτή την άποψη, ούτε και εμείς θα συμμετέχουμε. Η ΟΔΕ είναι μια. Έρχεται σε συνέχεια να πούμε τη παλιά Επιτροπή Ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά είναι παλιότερα, πριν το 10, μετά το 10 μέχρι και το 18 που έγινε η συγκεκριμένη τροποποίηση, υπήρχε η Επιτροπή Ευρωπανίγυρης. Αποτελούμενη από συγκεκριμένα άτομα της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας, ο κ. Μπουρνάς, ο Μονός Πολιτικά. Ως τούτο νομίζω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η τοποθέτηση, αν και είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα, πρώτη φορά ακούω
ακούω από συνάδελφο της μειοψηφίας να μην θέλει να συμμετάσχει σε μια επιτροπή δεσμοθετημένη σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι η Οικονομική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη ή αρμοδιότητα έχει σε τέτοιο θέμα, στο θέμα του πανηγυριού. Καλώς δημιουργήθηκε αυτή η όδη, η οποία είναι η συνέχεια της επιτροπής, της παλιάς επιτροπής Εμπορομπανίκης, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου, συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, και θεωρώ ότι άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι παρατάξεις. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά γίνονται, καλό είναι να συμμετάσχουν και να δώσουν λύσεις και να προσθέσουν στη διαδικασία αυτή της εμπορομπανίκης. Ως προς το οικονομικό σκέλος που αναφέρει ο κανονισμός, ήθελα να πω ότι τη διαχείριση ίσπραξης εσόδων την έχει η υπηρεσία. Η Οικονομική Επιτροπή, η ΟΔΕ, δεν έχει αρμοδιότητες ίσπραξης ή ενδεχομένως να έχει αρμοδιότητες ελέγχου εάν εισπράχθηκαν ή σε ποιο βαθμό έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα ποσά από την υπηρεσία. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν έχει οικονομική διαχείριση της όλης αυτής της κατάστασης, γιατί όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της Δημοτικής αυτής αρχής και του Δημάρχου, οι εισπράξεις γίνονται από το Ταμείο ή προκαταβάλλοντας την τράπεζα τα χρήματα. Ευχαριστώ. Νομίζω πως προσεγγίσετε το λάθος το θέμα του κ. Κουρινάρη λάθος, γιατί επικεντρώνεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι και δεν επικεντρώνεται καθόλου στο τεχνικό κομμάτι, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπανίκη συστήνεται καθαρά μόνο από το Δήμο, από ανθρώπους και υπαλλήλους του Δήμου. Υπάρχει μεγάλος πόρτος εργασίας εκεί πάνω. Και ένα άλλο κομμάτι που αμελήθηκε με αυτό από τον κ. Γουρνάρη είναι ότι εμείς πάμε να παρουσιάσουμε σαν Δήμος ένα πολιτικό πανηγύρι και να επικεντρωθούμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Η Οικονομική Επιτροπή, συγγνώμη, έχει αρμοδιότητα εκ του νόμου μόνο για τα τέλη του εξυπηρετητικής. Ακόμα και την κανονιστική, ο νομοθέτης προβλέπει ότι την εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως διάδοχος της παλιάς εταιριστικής επιτροπής. Της παλιάς είναι, συγγνώμη, Δημαρχιακής Επιτροπής. Η ίσπραξη είναι αποκλειστικά από την υπηρεσία. Έχετε ενημερωθεί, νομίζω, κ. Κουρινάρη, έχετε πάει στην υπηρεσία, όπως γνωρίζω, είδατε τα προσφυστάνονται σήμερα με τις προκαταβολές, όλα μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Και αυτό που είπατε για τη θέση του Αντιδημάρχου Κανονικού, να σας πω ότι δεν είναι κάποια θεσμοθετημένη θέση. Καμία θέση Αντιδημάρχου δεν είναι θεσμοθετημένη. Τις αρμοδιότητες τις έχει ο Δήμαρχος όλες και αποφασίζει ποιε θα εκχωρήσει και ποιε όχι. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη θέση κανενός Αντιδημάρχου, ώστε να πούμε φέτος δεν έγινε. Αλλά ακόμα και όταν ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, που ήμουν εγώ, ήταν και άλλοι συνάδελφοι από εδώ μέσα, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή με την Εμπορομπανίκη, με την ίσπραξη. Είναι αποκλειστικά της υπηρεσίας, όπως είναι και όπως ήταν όπως είναι το Ταμείο. Προφανώς κάποιοι συνάδελφοι είπαν για τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και το συσχέτισαν ότι εγώ άφησα κάποια τέχνη. Καμία. Εγώ είπα ένας λόγος παραπάνω που δεν υπάρχει υπεύθυνος οπουδήποτε, είναι ότι η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να έχει ευθύνη. Ένα. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, το 2013, όταν γινόταν ο απολογισμός, μήνα Δεκέμβρη, και ήρθε πράγματι από την τότε Επιτροπή και έγινε ο απολογισμός, για το οικονομικό κομμάτι δεν είχε απολύτως τίποτα. Και μας παρέλαβε τότε σαν σώμα να απευθυνθούμε στην Οικονομική Υπηρεσία. Επειδή όμως, εκτός όλων των άλλων, το κομμάτι της Εμπορομπανίκης έχει οικονομικό χαρακτήρα, η Οικονομική Επιτροπή του αν θα δουλέψει 10 μέρες παραπάνω, δεν νομίζω ότι είναι κάτι
το οποίο είναι ανέφικτο, είναι εφικτό. Όσο τώρα για την Οικονομική Επιτροπή, δηλώνουμε εμείς, σαν μειοψηφία, ότι θα ασκήσουμε κανονικότατα όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν σαν μέρος της οικονομικής καθ' όλη τη διάρκεια της Ευρωπανίγυρας. Το δηλώνουμε ευθαρσώς εδώ, έτσι για να μην παρεξηγούμαστε. Σαφώς ο κύριος συνάδελφος έχει ένα κενό. Από 13 μέχρι το 19 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωπανίγυρη. Λογικό είναι να μην τα ξέρετε, θα τα διαπιστώσετε στην πορεία. Ένα από αυτά, και ας με διαψεύσουν εδώ, η υπηρεσία είναι εδώ, το πώς γίνεται η ίσπραξη, συμπληρωματικά σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Χατζηκυριακίδης, δεν γίνεται ούτε καν με καταβολή χρημάτων στο ταμείο. Γίνεται μόνο για τραπεζικά. Μόνο. Μόνο. Και κάθε μεσημέρι παίρνουν εξτρέ. Να δω ποιος έχει πληρώσει. Ένα. Το παραμικρό ευρώ πιστοποιείται για τραπεζικά. Δεν γινόταν παλιά. Το αν θα το ασκήσετε το δικαίωμά σας είναι υποχρέωσή σας. Όπως έχετε υποχρέωση βάσει το άρθρο 68, αγαπητές συνάδελφοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν οριστεί και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους σε κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ΟΔΕ έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πάρει απόφαση έγκρισης νομιμότητας από την αποκεντρωμένη διοίκηση, άρα υφίσταται νόμιμα. Αν εσείς δεν θέλετε να συμμετέχετε, θα το δηλώσετε παρακαλώ γραπτός και τους λόγους αιτιολογημένα γιατί δεν συμμετέχετε, για να είστε και απόλυτα εντάξει. Ένα κομμάτι. Δεύτερο. Όσον αφορά τα υπονοούμενα περί Οικονομικής Επιτροπής και Οικονομικής Διαχείρισης, επίσης επιδέχεται ένα μεγάλο κενό από 13 μέχρι το 19, παλιά είχε αντικείμενο το τμήμα του Οικονομικού. Έτσι. Σήμερα δεν έχει. Γιατί, όπως το είπα και το τόνισα, το τονίζω και θα το τονίζω. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην υπηρεσία. Και αν χρειάζεται κάποτε, παίρνουμε κάποια πολιτική απόφαση για το τι θα γίνει. Επί της διαδικασίας λοιπόν, όλη τη διαδικασία την αναλαμβάνει, τη σχεδιάζει και τη διεκπεραιώνει η Οικονομική Υπηρεσία. Όπως το αντίστοιχο και η Τεχνική Υπηρεσία. Ένας Δήμος είναι ένας οργανισμός που πρέπει να δουλεύει άψογα χωρίς να υπάρχει η πολιτική ηγεσία. Αυτός είναι ο στόχος. Και εδώ στο Δήμο Άρχος Οριστικού, δόξα τω Θεώ, το έχουμε καταφέρει. Αν εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί, θα το αντιληφθείτε στην πορεία. Όσο δε για το εισαγγελικό ύφος ότι θα το ασκήσετε και υπονοείτε ελέγχους κλπ, δικαίωμά σας.